Κύριο, κύριο Πάγκαλο, για το θέμα της αφίσας και της αφισορύβανσης που είναι αλήθεια ότι έχετε γεμίσει στην Αττική. Το βλέπουμε όλοι. Εκτός δηλαδή, από εμάς. Καμία αφίσα πουθενά. Ναι. Ούτε δώστε μια απάντηση σε αυτό. Κύριε Ελάτε, κύριε Δούρου. Η κυρία Δούρου και ο κύριος Παφίλης έχει κάνει μόνο. Ελάτε. Δεν το έφερε σαν λέει. Κυρία Δούρου, θέλω μια απάντηση. Ελάτε, κύριε Δούρου. Πολιτικού. Και μετά θα έχετε και από 30 που λένε δευτερόλεπτα έκαστος για την τελευταία τοποθέτηση. Άλλοι την κάνουν τη διαφήμιση μέσα που είναι πολύ ακριβή. Ναι, μάλιστα. Μέσα από ράδια, τηλεοράσεις και όλα τα υπόλοιπα. Και εσείς έχετε στη τηλεόραση. Επιπτόντως θέλω να πω κάτι. Ο λαός να έχει τα μάτια του ανοιχτά και τα αυτιά του πολύ ανοιχτά. Γιατί διασταυρώνονται τέτοια συμφέροντα στην Αττική. Τέτοια μεγάλα συμφέροντα που δεν κατεβαίνουν, σε ένα ψηφοδέλτιο, αλλά σε πολλά. Κυρία Δούρου, δώστε την απάντηση. Ακούστε, ένας από τους λόγους που δεν απάντησα τυπικά, ξέρετε, με ένα δελτίο τύπου, παρά μόνο μέσα από την ιστοσελίδα και τα social media, είναι γιατί επιχειρώ από τις 31 Γενάρη που αποδέχτηκα την τιμητική πρόσκληση να ηγηθώ της μάχης των μαχών, όπως συνηθίζω, να έρχεται η ατζέντα σε αυτό που προσπαθήσαμε και ενδέχεται να αποτύχαμε σήμερα. Στα ζητήματα της τοπικής αυτοδιοίκησης, στη διαχείριση των απορριμμάτων, στο χωροταξικό, στο ρυθμιστικό, στο τι έγινε με τον Αστέρα, στο τι γίνεται με το παραλιακό μέτωπο, στο τι μπορεί να κάνει, τι αρμοδιότητες έχει η περιφέρεια Αττικής. Ακόμα και χτες συνάντησα νέους ανθρώπους, οι οποίοι δεν γνωρίζανε καν αν μένονται στο κερατσίνι, μπορούν να ψηφίσουν όπως μπορούμε να σας ψηφίσουμε. Είχατε άλλη κατεύθυνση, λέτε. Θέλω λοιπόν να σας πω ότι αυτός ήταν ο λόγος που δεν μπήκα στη λογική να απαντήσω στα αυτονόητα. Ότι δυστυχώς ο πολιτικός λόγος έχει ευτελιστεί εδώ και πάρα πολύ καιρό και νομίζω ότι ο κατήφορος δεν έχει πάτο. Και θα έλεγα ότι δεν έπεσε κανένας από τα σύννεφα με αυτές τις επιθέσεις, διότι ξέρετε, οι γυναίκες είμαστε και πιο ευάλωτες. Για τον κύριο Πάγκαλο μιλάτε, συγγνώμη, γιατί απαλού δεν άκουσα εγώ κάτι. Γι' αυτό λέω, όχι, αλλά να σας πω κάτι. Προσωπικό τι είναι. Και ομόθυμη καταδίκη. Ναι. Ναι. Ξέρω, καλά, δεν έγινε ομόθυμη απολύτως, αλλά δεν πειράζει. Προσωπικό είναι, κυρία Δούρου, γιατί και εσείς είχατε χρησιμοποιήσει, όπως είπε ο κύριος Πάγκαλος, στο παρελθόν σχόλια τα οποία ήταν προσβλητικά για τον ίδιο. Θέλω λοιπόν να σας πω. Επομένως, έχει σημασία. Θέλω να σας πω, κύριε Οικονόμου, γιατί μπορεί να μην θυμάστε. Ότι ήσασταν εδώ, σε αυτό το τραπέζι, όταν και οι τρεις, με δυσάρεστη έκπληξη πριν 1,5 χρόνο, ακούσαμε τα ψεύδη του συγκεκριμένου ανθρώπου να λέει ότι ούτε λίγο ούτε πολύ εγώ επιχαίρω κάθε φορά που κάποιος τον προπυλακίζει. Εγώ είμαι της σχολής ότι οι προπυλακισμοί δεν οδηγούν πουθενά. Λοιπόν, τώρα, μετά τον ευτελή του πολιτικό λόγο, όπου μίλησε για όσα μίλησε και λυπάμαι πολύ που χάνουμε τώρα χρόνο για αυτά και όχι για τις ευθύνες, απερχόμενης περιφερειακής αρχής. Τώρα, μετά από λίγο επανήλθε με ψέματα. Γι' αυτό τι λέμε ότι κοντά στην κρίση χρέους που δεν θα καταστεί γιατί ποτέ... Γιατί η Αυγή δεν το χρησιμοποίησε αυτό το σχόλιο για τον Δημήτρη, ίδιο. Δεν έχουμε μου επιτέθηκε προσωπικά και είπε... Έχει ένα λεπτό. Είπε... Θα καταδικάσει. Πρέπει να μιλήσουμε. Λοιπόν, σας παρακαλώ. Δεν είναι να γίνεται αυτή η κουβέντα. Δεν γίνεται. Σας ευχαριστώ. Επειδή είναι ένα πρόσωπο που έχει δεχτεί μια επίθεση, δεν πρέπει να απαντήσει. Πώς είναι άδικο δηλαδή. Σας ευχαριστήσουμε. Ο κύριος Πάγκαλος είπε ότι θα παραιτηθεί από βουλευτής, θα εξαφανιστεί από τον τόπο. Αν αποδειχτεί ότι το ΚΚΕ δεν έχει σχέση με το Γερμανό. Μες. Και βγαίνει ο κύριος Βερελής και λέει: εγώ που ήμουν υπεύθυνος και έλεγξα όλα τα μετοπολόγια, το ΚΚΕ δεν έχει καμία σχέση. Άρα λοιπόν. Κύριε, τι συζητάμε. Είναι καθένας επιλέγει να το